Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν χάνει την ευκαιρία να δείχνει αυτό που πραγματικά είναι. Γνήσιο πολιτικό τέκνο της αστικής τάξης και εχθρός του εργαζόμενου λαού. Σήμερα, κατά την επίσκεψη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης στο Ηράκλειο, απαγόρευσαν στους γνήσιους εκπροσώπους των μικρομεσαίων αγροτών να πάρουν μέρος στην ευρεία σύσκεψη που συνδιοργάνωναν κυβέρνηση και περιφέρεια και να καταθέσουν τις προτάσεις τους από την ολοκληρωτική καταστροφή της Οδιάς, από την αποτυχία του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου. Ευθύνη την οποία έχουν αποκλειστικά η κυβέρνηση και η περιφέρεια. Η κυβέρνηση με την ανοχή, αν όχι τη σύμφωνη γνώμη του Περιφερειάρχη Κρήτης, βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του Κινήματος Αλλαγής, ναι, μην εκπλήσεστε, ακριβώς αυτό που σας λέω, συνεταιριστικών στελεχών και επιχειρηματιών, προτιμηταίοι συνομιλητές της, επέλεξε να χτυπήσει τους αγρότες, να καταστήλει δηλαδή μια ειρηνική διαδήλωση με τα ΜΑΤ, οι οποίοι το μόνο που ήθελαν ήταν η επίδοση του ψηφίσματος με τα αιτήματά τους. Ό,τι κινείται λοιπόν εκτελείται. Επιχείρησαν να επιβάλλουν άκρα του τάφου σιωπή. Η προσπάθεια βέβαια αυτή έπεσε στο κενό. Η αγανάκτηση των αγροτών τώρα είναι ακόμα μεγαλύτερη από την απαξιωτική στάση της κυβέρνησης και του Περιφερειάρχη απέναντι στα δίκαια αιτήματά τους. Αποσιωπούν συνειδητά ότι την αποκλειστική ευθύνη την έχουν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις με τη δραματική υποχρηματοδότηση του προγράμματος δακοκτονίας, τη μείωση του εργατοτεχνικού προσωπικού, τα λιγμένα φάρμακα και τις εργολαβίες. Και τώρα ζητούν και τα ρέστα. Ο κύριος Βορύδης, που δεν ξεχνά το παρελθόν του και ένας εκ των θιασωτών της νόμιμης βίας, με ανέδεια και θράσος κούνησε το δάχτυλο στην αγροτιά που έχει υποστεί τα χίλια μύρια και ματώνει στην κυριολεξία για την επιβίωσή της, ούτε λίγο ούτε πολύ, χαρακτήρισε παράνομο το δίκαιο αίτημα των αγροτών για την οριζόντια καταβολή αποζημιώσεων των ελαιοπαραγωγών στο 100% της ζημιάς, ενοχοποιώντας μάλιστα και καταλογίζοντας στους ίδιους τους αγρότες ατομική ευθύνη για την αποτυχία της δακοκτονίας. Ντροπή. Ντροπή και έσχος. Το ΚΚΕ καταγγέλει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τον Υπουργό για την κατεντολή απρόκλητη επίθεση των ΜΑΤ κατά των αγροτών. Καταγγέλει τον Περιφερειάρχη Κρήτης, ο υποστηριζόμενος από το ΣΥΡΙΖΑ και το Κίνημα Αλλαγής, που έβαλε την ουρά στα σκέλια στην κυριολεξία, συνηγορώντας το δόγμα νόμος και τάξη της Νέας Δημοκρατίας, αποδεικνύοντας ότι στην εθνική του ομάδα, όπως έλεγε προεκλογικά ότι υπηρετεί, δεν χωράει ο αγωνιζόμενος λαός και τα δίκαια αιτήματά του. Καταγγέλει και τους πάντα πρόθυμους ψευτοσυνδικαλιστές της κυβέρνησης που κατάπιαν τη γλώσσα τους στην κυριολεξία και πιστάγκωνα υπηρετούν τις αντιαγροτικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτικών τους εκπροσώπων. Το ΚΚΕ καλεί τους μικρομεσαίους αγρότες να συνεχίσουν και να δυναμώσουν τον αγώνα τους. Να μην φοβηθούν. Να μην φοβηθούν γιατί αφορά την επιβίωσή τους ενάντια στην αντιαγροτική, αντιδραστική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κυβερνήσεων και των αγροτοπατέρων. Την οργή του λαού φοβούνται όπως ο διάολος στο λιβάνι. Και βέβαια, όπου η κυβέρνηση δεν επιβάλλει τον νόμο και την τάξη, προστρέχει στη διαστρέβλωση της αλήθειας, σαν τη σουπιά που θολώνει τα νερά. Αυτό κάνει με το φορολογικό νομοσχέδιο, παρουσιάζοντάς το ως νομοσχέδιο αναδιανομής που θα ελαφρύνει, λέει, τους πάντες. Δηλαδή και με τον αστιφύλαξ και με τον χωροφύλαξ. Και με το κεφάλαιο και με τους εργαζόμενους. Με επιτίδιο τρόπο εξισώνει τις νέες προκλητικές και γενναίες φοροαπαλλαγές του κεφαλαίου με τα ψίχουλα για τα λαϊκά στρώματα,
δίνοντας την εντύπωση ότι οι φοροελαφρύνσεις του 1.200.000.000 ευρώ είναι για όλους το ίδιο, ότι όλοι ωφελούνται. Στην πραγματικότητα όμως, και σε αντίθεση με τις προπαγανδιστικές λαθροχειρίες της κυβέρνησης, το κουστούμι είναι κομμένο και ραμμένο για τις ανάγκες ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων και όχι για τα λαϊκά στρώματα που είναι τα μόνιμα υποζύγια. Βγάζει μάτι η ταξική μεροληψία υπέρ του μεγάλου κεφαλαίου, με την παραπέρα μείωση των φορολογικών συντελεστών τους από το 28% στο 24%, της φορολογίας των μερισμάτων στο 5% από το 10% ως συνέχεια της μείωσης επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ από το 15% στο 10% και της μείωσης της προκαταβολής φόρου στο 95%. Οι νέες αυτές φοροαπαλλαγές 615 εκατομμυρίων ευρώ έχουν αναδρομική ισχύ από το 2019 και προστίθενται σωρευτικά στο πακέτο κι άλλων διευκολύνσεων σε επενδυτικές εταιρείες και χαρτοφυλάκια, εταιρείες διαχείρισης μεγάλης ακίνητης περιουσίας, τράπεζες, εφοπλιστές και μεγαλομετόχους που αποτελούν στην κυριολεξία πρόκληση για το λαό. Την ίδια στιγμή, η νέα φορολογική κλίμακα σε μισθούς και συντάξεις δεν αναπληρώνει ούτε στο ελάχιστο την απώλεια προηγούμενων χρόνων. Αντίθετα, παραμένει ιστοδυνεκές. Τι κερδίζουν οι εργαζόμενοι? Μόλις και μεταβίες 15 ευρώ το μήνα, όταν για 10 συναπτά έτη δέχονται ανηλαιή φορολογία και με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και με την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟ. Και αυτά τα 15 ευρώ όχι μόνο θα γίνουν φύλο και φτερό, αλλά θα κληθούν οι εργαζόμενοι να βάλουν πιο βαθιά το χέρι στη τσέπη από τους έμεσους φόρους στη λαϊκή κατανάλωση, τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, τις περικοπές στις κοινωνικές δαπάνες, την αναμόρφωση των αντικειμενικών τιμών για τα ακίνητα, αυξάνοντας τα χαράτσια του έμφυα, τα επιπρόσθετα έμεσα χαράτσια με την αύξηση του ορίου πληρωμών με το πλαστικό χρήμα στο 30% του ετήσιου εισοδήματος και χαράτσι 22% για όσους δεν το καλύπτουν, καθώς και με τα διάφορα αντίμετρα που προβλέπονται στον κρατικό προϋπολογισμό για το 2020. Αυτή είναι η περιβόητη αναδιανομή για την οποία επέρεται η Νέα Δημοκρατία. Οι επιχειρηματικοί όμιλοι δηλαδή να πληρώσουν ακόμα λιγότερα, περίπου 4 δισεκατομμύρια ευρώ από τα 52 δισεκατομμύρια της συνολικής φορολογίας, με τα λαϊκά στρώματα να πληρώνουν σταθερά το 93% των φορολογικών βαρών. Αυτή την πραγματικότητα προσπαθεί να κρύψει η κυβέρνηση με τις λαθροχειρίες της. Η αλήθεια είναι ότι όσες λαθροχειρίες και προπαγανδιστικά κόλπα και αν επιστρατεύσουν, ο λογαριασμός για τις λαϊκές ανάγκες δεν βγαίνει με τίποτα στο πλαίσιο, ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε, στο πλαίσιο της οικονομίας και της εξουσίας του κεφαλαίου. Δύο καρπούζια σε μια μασχάλη δεν χώρεσαν ποτέ. Για να πάρει πραγματικά ανάσα ο λαός, πρέπει ο ίδιος να αντιστρέψει τους όρους του παιχνιδιού, να σηκώσει ανάστημα, να διαλύσει τις όποιες αυταπάτες και προσμονές και να συγκρουστεί με το κεφάλαιο, με τις κυβερνήσεις του και να διεκδικήσει όλα όσα έχασε, να περάσει στην αντεπίθεση διεκδικώντας όχι τα ψίγουλα από το φαγοπότι των επιχειρηματιών, αλλά το καρβέλι όσα εκείνος παράγει και του κλέβουν μια χούφτα παράσιτα.